σημερινό μας μάθημα θα κάνουμε μερικές ασκήσεις πάνω στον ατομικό αριθμό, στο μαζικό αριθμό και στα ισότοπα. Ας προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να υπολογίσουμε τον αριθμό των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων σε ένα ουδέτερο άτομο, όπως για παράδειγμα το άτομο του σιδήρου με ατομικό αριθμό 26 και μαζικό αριθμό 56, σε ένα κατιόν, δηλαδή σε ένα φορτισμένο θετικά σωματίδιο, όπως το κατιόν αργυλίου με ατομικό αριθμό 13 και μαζικό 27, και σε ένα ανιόν, όπως το ανιόν του θείου, με ατομικό αριθμό 16 και μαζικό 32. Μάλιστα. Και θέλουμε στο καθένα αριθμό πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, ο αριθμός των πρωτονίων είναι εξορισμού ίσως με τον ατομικό αριθμό. Δηλαδή, υπάρχουν 26 πρωτόνια στο άτομο του σιδήρου. Επειδή μάλιστα πρόκειται για ουδέτερο άτομο, ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ακριβώς ίσως με τον αριθμό των πρωτονίων. Και τέλος, για να βρούμε τα νετρόνια έχουμε πει ότι κάνουμε την εξής αφαίρεση. Από τον μαζικό αριθμό αφαιρούμε τον ατομικό, οπότε βρίσκουμε ότι έχουμε 30 νετρόνια στο άτομο του σιδήρου. Ένας βαθμός δυσκολίας παραπάνω είναι όταν έχουμε να κάνουμε το ίδιο σε κάποιο κατιόν ή σε κάποιο ανιόν. Θέλει λίγο προσοχή στα ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια πάντως για το κατιόν του αργυλίου είναι ό,τι λέει ο ατομικός αριθμός, 13. Τα νετρόνια είπαμε τα βρίσκουμε όταν αφαιρέσουμε από τον μαζικό τον ατομικό αριθμό. Άρα βρίσκουμε ότι έχουμε 14 νετρόνια. Για να προσέξουμε λίγο πώς υπολογίζουμε τα ηλεκτρόνια. Αν επρόκειτο για ηλεκτρικά ουδέτερο άτομο, τότε θα είχαμε τόσα ηλεκτρόνια όσα και πρωτόνια. Δηλαδή, αν μιλούσαμε για το άτομο του αργυλίου, θα είχαμε 13 ηλεκτρόνια. Όμως το κατιόν αργυλίου έχει αποκτήσει 3 θετικά φορτία. Πώς τα απέκτησε? Αποβάλλοντας 3 ηλεκτρόνια. Άρα λοιπόν, σαν ουδέτερο άτομο θα είχε 13 ηλεκτρόνια. Απέβαλε όμως 3, οπότε τώρα ως κατιόν έχει 10 ηλεκτρόνια. Πάμε να δούμε κάτι ανάλογο στο ανιόν του θείου. Τα πρωτόνια στο ανιόν του θείου είναι ό,τι βλέπουμε κάτω αριστερά στον ατομικό αριθμό. 16 πρωτόνια. Τα νετρόνια από τη γνωστή αφαίρεση που είπαμε. Μαζικός μείον ατομικός. 32 μείον 16. Έχουμε 16 νετρόνια στο ανιόν. Προσοχή λιγάκι στα ηλεκτρόνια. Αν είχαμε ένα ουδέτερο άτομο θείου, θα είχαμε τόσα ηλεκτρόνια όσα και πρωτόνια. Δηλαδή θα είχαμε 16 ηλεκτρόνια. Όμως, το ανιόν του θείου έχει αποκτήσει 2 αρνητικά φορτία. Πώς έγινε αυτό? Ουσιαστικά προσέλαβε, πήρε 2 ηλεκτρόνια. Άρα σαν ουδέτερο θα είχε 16 και πήρε και άλλα 2 για να μετατραπεί σε ανιόν. Άρα τώρα έχει 18 ηλεκτρόνια. Να θυμίσω ότι τα φορτία στα κατιόντα και στα ανιόντα αποκτώνται μόνο με μεταφορά ηλεκτρονίων, αποβολή ή πρόσληψη ηλεκτρονίων. Επουδενή λόγο δεν επεμβαίνουμε στον πυρήνα του ατόμου, δηλαδή δεν διακινούνται επουδενή λόγο πρωτόνια. Λοιπόν, αυτή είναι μία εφαρμογή και πάμε να δούμε τώρα μία άλλη άσκηση του σχολικού βιβλίου πάνω στα ισότοπα. Το ρουβίδιο λοιπόν, το σύμβολό του είναι αυτό, έχει ατομικό αριθμό 37. Το γράφω λοιπόν κάτω αριστερά, αλλά στο γράψουμε να το βλέπουμε κιόλας. Z37. Να βρείτε το μαζικό αριθμό εκείνου του ισοτόπου του ρουβιδίου στον πυρήνα του οποίου περιέχονται 9 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει πρωτόνια με πλήθος π. Τα νετρόνια του είναι κατά 9 περισσότερα από τα πρωτόνια του. Δηλαδή όσα πρωτόνια έχει,
συν 9 παραπάνω. Μάλιστα. Τι ξέρω εγώ μέχρι στιγμής? Ξέρω ότι ο ατομικός αριθμός είναι 37. Άρα αυτό εξ ορισμού τι μου λέει? Ότι τα πρωτόνια σε οποιοδήποτε ισότοπο του ρουβιδίου θα είναι 37. Άρα στο συγκεκριμένο ισότοπο μου λέει η εκφώνηση ότι τα νετρόνια είναι 9 περισσότερα από τα πρωτόνια. Δηλαδή είναι 37 που είναι τα πρωτόνια και 9 παραπάνω. Πράγμα που κάνει 37 και 9, 46. Τώρα λοιπόν για το συγκεκριμένο ισότοπο ξέρω και τον αριθμό των πρωτονίων και τον αριθμό των νετρονίων. Εφαρμόζοντας τη σχέση που είχαμε μάθει στο προηγούμενο μάθημα, ότι ο μαζικός αριθμός είναι ίσος με τον ατομικό αριθμό συν τον αριθμό των νετρονίων, απαντάω στο ερώτημα που μου έθεσε η άσκηση. Αριθμός πρωτονίων, ατομικός αριθμός 37, και αριθμός νετρονίων βρήκαμε 46, αυτό μας κάνει 83. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο ισότοπο έχει μαζικό αριθμό 83. Αυτή είναι μια σχετικά εύκολη εφαρμογή πάνω στα ισότοπα. Πάμε να δούμε ακόμη μια εφαρμογή πάνω στα ισότοπα. Ας σβήσουμε τα προηγούμενα. Πάμε να δούμε μια εφαρμογή από το σχολικό βιβλίο. Ο μαζικός αριθμός στοιχείου χ είναι 39. Άρα το γράφω πάνω αριστερά και λέω δίπλα α ίσον 39. Αν δίνεται ότι ο αριθμός των νετρονίων στον πυρήνα είναι μεγαλύτερος κατά 1 από τον αριθμό των πρωτονίων. Ο αριθμός των νετρονίων στον πυρήνα είναι μεγαλύτερος κατά 1 από τον αριθμό των πρωτονίων, δηλαδή είναι όσα τα πρωτόνια και ένα παραπάνω. Αν έχουμε αυτή την πληροφορία, μας ζητάει να βρούμε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου, δηλαδή z ίσον πόσο. Έχω μία σχέση λοιπόν ότι ο αριθμός των νετρονίων είναι ο αριθμός των πρωτονίων συν 1. Η δεύτερη σχέση που θα φτιάξω είναι από το δεδομένο ότι ο μαζικός αριθμός είναι ίσος με 39. Γνωρίζουμε εμείς ότι ο μαζικός αριθμός είναι αριθμός πρωτονίων και νετρονίων μαζί. Άρα πρωτόνια και νετρόνια μαζί ίσον 39. Είναι η δεύτερη σχέση μου. Από εδώ έχω να λύσω ένα σύστημα. Μπορώ να αντικαταστήσω σε αυτή τη σχέση όπου νι το ίσο του, δηλαδή το π και 1. Άρα, από την 1, οι δύο γίνεται. Όπου πρωτόνια γράφω π. Όπου νετρόνια όμως γράφω από τη σχέση 1, π και 1. Ίσον 39. Πράγμα που σημαίνει ότι 2π ίσον 39 μείον 1, δηλαδή 38. Άρα διαιρώ και με το συντελεστή του αγνώστου και το π είναι το μισό του 38, δηλαδή 19. Τι βρήκα λοιπόν? Ότι ο αριθμός των πρωτονίων είναι 39. Δηλαδή απαντάω ότι ο ατομικός αριθμός είναι 19. Θα συνεχίσουμε στο επόμενό μας μάθημα με θεωρία πάνω στη μακροσκοπική θεώρηση της δομής της σύρθρας.